Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το θέμα σήμερα το οποίο θα αναπτύξει η καθηγήτρια της παιδιατρικής αλλεργιολογίας, η κυρία Φωτεινή Σαξόνη Παπαγεωργίου και υπεύθυνη του τμήματος, του Ιασόπαιδου, είναι επιγεννητικές αλλαγές στην ενδομήτριο ζωή και αλλεργικά νοσήματα στη μετέπειτα ζωή. Νομίζω, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό θα φανεί και από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Παρακαλώ την κυρία Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ, κύριε Λαγή. Ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω, καθώς και όλους εσάς που είστε εδώ. Όντως, το θέμα μας είναι σήμερα, όπως φαίνεται, επιγενετικές αλλαγές στην ενδομήτριο ζωή και αλλεργικά νοσήματα στη μετέπειτα ζωή. Ένα θέμα που δεν έχει πολύ συζητηθεί, είναι θεωρητικό, αλλά έχει και πολλές πρακτικές επεκτάσεις. Όλοι ξέρουμε ότι τα αλλεργικά νοσήματα έχουν αυξηθεί επιδημικά τα τελευταία χρόνια. Από το 1960 έχουμε μια πρώτη έξαρση επιδημική στην αναπνευστική αλλεργία που φαίνεται να έχει μια κάπως εξισορρόπηση εδώ στο 90 και από το 90 έχουμε μια δεύτερη επιδημική αύξηση τροφικής αλλεργίας και εκζέματος και βασικά θεωρείται ότι έχουν μάλλον συνδεθεί αυτή η αύξηση με τα δύο κύματα, τα επιδημικά της αλλεργίας, αλλεργικής νόσου, έχουν συσχετιστεί με περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχουν αλλάξει στη σύγχρονη ζωή μας. Όμως, γονιδιακές αλλαγές δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτές τις αλλαγές, γιατί τα γονίδια μας εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια δεν έχουν αλλάξει. Όμως, η επιγενετική έρχεται να δώσει αρκετές εξηγήσεις σιγά-σιγά και όπως φαίνεται δίνει αρκετή πληροφορία, όπως φαίνεται από την ραγδαία έκρηξη των δημοσιεύσεων όλα αυτά τα χρόνια στην επιγενετική και άσθημα, επιγενετική και αλλεργία. Τι εννοούμε όμως με τον όρο επιγενετική? Το 1940 ο Γόντιγκτον χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο για να περιγράψει πώς ο γονότυπος εκδηλώνεται ως φαινότυπος. Το 1958 ο Νάνι περιέγραψε τα κληρονομούμενα φαινόμενα, μη εξηγούμενα όμως από τη συμβητική γενετική. Από το 2007 και μέχρι τώρα θέλουμε τρία κριτήρια για να πούμε ότι έχουμε επιγενετική αλλαγή, είναι η αλλαγή στη δραστηριότητα ενός γονιδίου χωρίς μετάλλαξη, δηλαδή χωρίς να πειράξει την DNA έλικα, και το οποίο όμως πυροδοτείται από ένα ερέθισμα εσωτερικό, ενδογενές ή εξωγενές, και που κληρονομείται εν απουσία του αρχικού ερεθίσματος. Ποια είναι η σημασία, επομένως, επιγενετικών μηχανισμών? Μπορούν να εξηγήσουν τροποποίηση από το περιβάλλον ακόμη και όταν δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την περιβαλλοντική έκθεση. Μπορούν επίσης να εξηγήσουν διαπιστωμένες επιδημιολογικά συσχετήσεις έκθεσης σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες στην περιγεννητική περίοδο με την ανάπτυξη νόσου στη μετέπειτα ζωή. Τώρα, γιατί η επιγενετική ρύθμιση μπορεί να είναι σημαντικός μηχανισμός στο άσθμα και αλλεργικά νοσήματα? Πιθανότατα, γιατί η προγεννητική έκθεση σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες έχει συσχετιστεί με ανάπτυξη άσθματος αλλεργίας στα παιδιά. Και πιο σημαντικό, πολλά γονίδια που είναι σημαντικά στο άσθμα αλλεργία είναι ευαίσθητα στην επιγενετική ρύθμιση. Για το επόμενα λίγα λεπτά θα πούμε λίγο σύντομα, μια σύντομη αναδρομή στις κυριότερες παρατηρήσεις που οδήγησαν στη συσχέτιση της αύξησης των αλλεργικών νοσημάτων με επιγενετικές αλλαγές λόγω επίδρασης του περιβάλλοντος. Θα πούμε μια σύντομη αναφορά στις βασικές απόψεις των επιγενετικών μηχανισμών, που είναι πολύ σύντομο, αλλά είναι απαραίτητο για να καταλαβαίνουμε τι μιλάμε. Και τέλος, θα πούμε μερικά κλινικά παραδείγματα που υποστηρίζουν την επίπτωση του περιβάλλοντος μέσω επιγενετικών αλλαγών στην ανάπτυξη των αλλεργικών νοσημάτων.
Έτσι, εδώ να σας θυμίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για την αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων. Αυτή που έχει επικρατήσει είναι η θεωρία υγιεινής, κατά την οποία έχουμε πολύ μικρό φορτίο μικροβίων στο σύγχρονο τρόπο ζωής μας, που δεν επιτρέπει την καλή ανάπτυξη, τουλάχιστον αυτή που χρειαζόμαστε, του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό φαίνεται από αρκετά σοβαρές μελέτες, που ελέγχεται ο ανασωπητικός μηχανισμός μετά από διαβίωση στο αγροτικό περιβάλλον και διαβίωση σε σύγκριση με τη διαβίωση στο αστικό περιβάλλον. Έτσι, βρέφη που έχουν γεννηθεί από μητέρες που έχουν εκτεθεί σε πολλαπλά μικρόβια και έχουν τραφεί με γάλα μη παστεριωμένο, καθώς και το νεογνώ ή το πρώτη ηλικία η βρεφική, φαίνεται ότι αναπτύσσουν τα καλά κύτταρα, τα τάφ ρυθμιστικά κύτταρα, το τάφ ένα βοηθητικό κύτταρο, αναπτύσσουν τη φυσική ανοσία και καταστέλουν τα τάφ βοηθητικά δύο, τα οποία ευθύνονται για την αλλεργική φλεγμονή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε τελικά μειωμένο κίνδυνο για ανάπτυξη άσταματος και αλλεργίας. Αυτά είναι πολύ καλά, αλλά δεν εξηγούν γιατί έκθεση σε αυτή την τόσο αρχική φάση να έχει ισόβια αποτελέσματα. Έτσι έρχεται το 1992 η Μπάρκερ υπόθεση, η οποία υποστηρίζει την εμβρυϊκή προέλευση της νόσου των ενηλίκων. Και αυτό γιατί υπάρχει η οργανογένεση στην ηλικία αυτή που μπορεί πραγματικά να υποστεί μόνιμες διαταραχές. Έτσι, αυτή η θεωρία βρήκε μεγάλη απήχηση στην εξήγηση της επιδημικής αύξησης των μοντέρνων φλεγμονωδών νοσημάτων, όπως είναι ο τύπος 1 διαβήτης, η σκλήρυνση κατά πλάκας, αυτοάνωσα νοσήματα. Στα ίδια νοσήματα ανοίγει και το άσθημα και η αναφυλαξία και η τροφική αλλεργία, γιατί αρχίζουν πολύ νωρίς και έχουν χρόνιο φλεγμονώδη χαρακτήρα. Τώρα, ποιος είναι ο μηχανισμός που θεωρείται για αυτή την ενδομητρική έναρξη? Είναι ότι η επίδραση του σύγχρονου τρόπου ζωής μας με το διαιτολόγιο, το στρες, τη μικροβιακού τύπου έκθεση, τη ρύπανση, που δρούν μέσω των δενδρυτικών και των τάφ λεμφοκυττάρων και προκαλούν φλεγμονή σε όλα τα κύτταρα, σε όλα τα όργανα μάλλον, που προκαλούν βλάβη στο κυταρικό επίπεδο και αυτό στη συνέχεια επανορθώνεται, διορθώνεται, με αποτέλεσμα αλλαγές στη γενετική ευαισθητοποίηση και ευαισθησία και επομένως αυξημένη αύξηση των μη μεταδιδομένων σύγχρονων νοσημάτων. Τώρα, πώς αυτό εφαρμόζεται στην αλλεργική νόσο, είναι το ότι προσφέρεται η εξήγηση ότι οι επιγενετικές αλλαγές ενδομήτριας προσαρμογής του εμβρίου στους περιβαλλοντικούς παράγοντες μέσω των ανοσολογικών μηχανισμών που αναπτύσσονται, τα αφρυθμιστικά κλπ. Και του αναπτυσσόμενου πνεύμονος μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις αλλαγές με την αλλαγή στο φαινότυπο και την ευαισθησία αργότερα. Και να πούμε τώρα μερικές βασικές απόψεις των επιγενετικών μηχανισμών. Δεν σας κουράσω, αλλά είναι λίγα αρχικά, αυτά είναι απαραίτητα. Τι εννοούμε με την επιγενετική, ήδη το είπαμε. Είναι μελέτη των κληρονομούμενων αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση, προκαλούμενη από το περιβάλλον, χωρίς όμως να αλλάζει η υποκείμενη DNA αλληλουχία. Να σας θυμίσω ότι έχουμε τη γενετική διάσταση, η οποία είναι η κλασική μας γνωστή, DNA αλληλουχία, DNA διπλή έλικα, που υφίσταται μεταγραφή και σε RNA και αυτό σε μετάφραση στις πρωτεΐνες. Έχουμε όμως και το επιγονιδίωμα, το οποίο κάποτε θεωρείται ότι είναι άχρηστο DNA και μάλιστα οι ξένοι το λένε το junk DNA, το οποίο τελικά φαίνεται ότι ελέγχει το γονιδίωμα. Και αυτό γιατί το επιγονιδίωμα είναι πολύ εύπλαστο. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να τροποποιείται στην έκφρασή του ανάλογα με το μίκρο ή μάκρο περιβάλλον και στη συνέχεια να τροποποιεί την έκφραση του γονιδιώματος. Εδώ όμως να θυμάται κανείς ότι δεν είναι και αυτό ανεξέλεγκτο, γιατί ελέγχεται από το γονίδιο, ελέγχεται μέσω των πολυμορφισμών και του γονιδιακού υποστρώματος και έτσι όχι όλα τα άτομα έχουν την ίδια ευπάθεια στις επιγενετικές μετατροπές. Είναι, ας πούμε, ένα άτομο που έχει ατοπική προδιάθεση πολύ πιο εύκολα θα υποστεί την επίδραση αυτή των επιγενετικών αλλαγών. Οι επιγονιδιακές αλλαγές, να θυμόμαστε, ότι είναι δυναμικές και όχι πάντα κληρονομούμενες, αλλά υπάρχει ένα παράθυρο αντιστροφής που είναι σημαντικό για θεραπεία και για πρόληψη.
Ποιοι είναι οι επιγενετικοί μηχανισμοί, κυριότεροι είναι η μεθυλίωση ή απομεθυλίωση του DNA, η οποία οδηγεί σε κατάργηση λειτουργίας του γονιδίου. Είναι η τροποποίηση των ιστονών, που είναι με ακετυλίωση και αποκετυλίωση, και αυτή οδηγεί σε μειωμένη πρόσβαση DNA στο messenger RNA και επομένως πάλι διαταραχή της μεταγραφής. Και έχουμε και αυτό το λιγότερο γνωστό, αλλά όπως φαίνεται είναι σημαντικός, είναι με τα μη κωδικοποιούντα RNA, το microRNA, το οποίο στην δράση του βοηθάει στην σύνδεση με το messenger RNA για την έκφραση του γονιδίου. Και αν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή το μη κωδικοποιούν RNA δεν συνδεθεί με το RNA, τότε έχουμε κατακερματισμό του messenger RNA και μη κατάργηση μετάφρασης. Τώρα, εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια παραπάνω για την DNA μυθυλίωση και την αποκαιτική την μετατροπή, τροποποίηση των ιστονών, γιατί είναι αυτά που έχουν βρεθεί να τροποποιούνται. Ας πούμε, η DNA μεθυλίωση βασίζεται στην προσθήκη μιας ομάδος μεθυλικής στον πέμπτο άνθρακα της κιτοζίνης, όταν όμως αυτή η κιτοζίνη βρίσκεται πριν από τη γουανίνη, δηλαδή το γνωστό δεινοκλεοτίδιο CpG, το οποίο είναι σημαντικό γιατί είναι σε νησίδια, δηλαδή πολλά μαζί στον εκκινητήρα, στον προμότερ του γονιδίου. Οπότε είναι σημαντικό όταν αυτό μεθυλιωθεί ή ακετυλιωθεί ή αλλάξει, πολύ πιο εύκολα αλλάζει τη δράση του γονιδίου. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι μεταβιβάζεται αυτή η μεθυλίωση στα θυγατρικά κύτταρα, δηλαδή κληρονομείται και επιδράει στη σύνδεση πρωτεϊνών και μεταγραφικών παραγόντων με το DNA και έτσι ρυθμίζει γονιδιακή έκφραση με αποτέλεσμα καταστολή της δράσης. Τώρα, για τις ιστόνες. Οι ιστόνες είναι μικρού μοριακού πρωτεΐνες, οι οποίες σχηματίζουν οκταμερή και οι οποίες, αν δείτε, περιτυλίγουν γύρω τους το DNA, που κάνουν το πυρηνοσώμιο και αυτά συνδέονται με ιστόνες και διατάσσονται σε δύο μορφές. Στη φάση ευχρωματίνης, η οποία είναι ανοιχτή στη μεταγραφή, είναι εύκολη, είναι ευοδοτική, γιατί το DNA μπορεί να έρθει σε επαφή με μεταγραφικούς παράγοντες, αλλά έχουμε και εδώ τη φάση της ετεροχρωματίνης, όπου το DNA είναι κουμπωμένο και δεν επιτρέπει, εδώ έχουμε σιγή ενεργοποίησης. Η τροποποίηση ιστονών είναι κυρίως σε αυτή τη φάση, στη φάση μετάφρασης, και είναι με μηχανισμούς ακετυλίωσης-αποκετυλίωσης και ελέγχει τη γονιδιακή έκφραση μέσω μη προσβασιμότητας πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων και μεταγραφικών παραγόντων στο DNA και οδηγεί σε καταστολή ενεργοποίηση γονιδίου. Να προσέξτε αυτό πόσο σημαντικό. Η φύση είναι πολύ μεθοδική και σε βασικές λειτουργίες είναι πολύ αποτελεσματική. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί σε ζεύγη συνήθως αυτούς τους μηχανισμούς. Δηλαδή, χρησιμοποιεί ακετυλίωση ιστονών και απομεθυλίωση DNA στο να κατευθύνει την ενεργοποίηση, όπου βλέπουμε φέρνει το DNA σε επαφή με παράγοντες μεταγραφής και RNA πολυμεράση και έτσι έχει ενεργοποίηση και μεταγραφή, ενώ το ζευγαράκι DNA μεθυλίωση και αποκετυλίωση ιστονών έχει την αντίθετη δράση, εδώ το κουμπώνει το DNA και καταργεί τη δράση του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διαφοροποίηση και τη διασφάλιση των οργάνων. Τώρα, ποια είναι επομένως η δράση, η φυσιολογική των επιγενετικών μηχανισμών, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κανείς για να καταλάβει τη δράση των επιγενετικών μηχανισμών αρκεί να σκεφτεί τη διαφοροποίηση των οργάνων μας, του ανθρώπινου οργανισμού, που είναι ένας πολυκυταρικός οργανισμός και όλα τα κύτταρά μας φέρουν την ίδια γενετική πληροφορία. Επομένως, με την ίδια γενετική πληροφορία έχουμε νευρολογικό, υπατικό, μυϊκό, γαμετοκύτταρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να τελική διαφοροποίηση και λειτουργία του κυττάρου, του ιστού, του οργανισμού, να γίνει δηλαδή ο γονότυπος φαινότυπος. Πέραν επομένως από την γονιδιακή ρύθμιση που κάνουν οι επιγενετικοί μηχανισμοί, παίζουν σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη
από εύρυθμη κατάληξη του κυταρικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης. Έτσι, μια γονιμοποιημένη τροφοβλάστη καταλήγει σε 3 εκατομμύρια κύτταρα. Και έτσι εξηγείται με επιγενετικούς μηχανισμούς η κατάργηση του X χρωμοσώματος στα θύλαια. Επίσης, η εύρυθμη οργανογένεση γίνεται με τους επιγενετικούς μηχανισμούς. Τέλος, υπάρχουν οι επιγενετικοί μηχανισμοί που ξεφεύγουν και η επίδρασή τους στην κλινική νόσο και πρώτος και καλύτερος και έχουν μελετηθεί περισσότερο η έναρξη και η εξέλιξη του καρκίνου, καθώς και συμπαγή όγκη, λευχαιμία, κάποιες παθήσεις νευρικού και θα είναι και άλλες πολλές. Πάντως, εδώ στον καρκίνο είναι οι περισσότερες μελέτες και έχουν αρχίσει να γίνουν και τα αντιεπιγενετικά φάρμακα. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει σήμερα για τα υπόλοιπα λίγα λεπτά είναι η δράση των επιγενετικών μηχανισμών στις φυσιολογικές διεργασίες που απευθύνονται στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των σειρών ΤΑΦ βοηθητικών 1, ΤΑΦ βοηθητικών 2 και κυρίως των ρυθμιστικών ΤΑΦ λεμφοκυττάρων που εμπλέκονται στην ανοσιακή απόκριση και παθογένεια άσθηματος αλλεργικής νόσου. Να θυμίσω ότι το αλλεργιογόνο αντιγόνο θα το πάρει το αντιγόνο παρουσιαστικό, το δενδρυτικό, θα το δώσει στο αδιαφοροποίητο το μήνυμα το ΤΑΦ λεμφοκύτταρο, το οποίο θα διαφοροποιηθεί σε βοηθητικό τύπου 1, βοηθητικό τύπου 2 και ρυθμιστικό και κάποια άλλα. Και φυσικά, αν το ρυθμιστικό δεν δουλέψει, θα έχουμε ΤΑΦ τύπου 2 που ευωδώνει την αλλεργική φλεγμονή. Αυτοί τα επιγενετικοί μηχανισμοί συνήθως εδρό ελέγχουν τη δράση των κυταροκινών, τα φερόνι γάμα κλπ. Και δεν τις αφήνουν ή επιτείνουν, διευωδώνουν την σύνδεσή τους με τους μεταγραφικούς αυτούς παράγοντες και τελικά δημιουργείται η κάθε γραμμή, δηλαδή να γίνει τύπου ΤΑΦ βοηθητικά 1, βοηθητικά 4, ρυθμιστικά και έτσι γίνεται η εύρυθμη λειτουργία. Να μην φύγω από εδώ πριν να πω ότι το δενδρυτικό κύτταρο υπάρχουν τελευταίες βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες φαίνεται να θεωρούν το δενδρυτικό κύτταρο σαν πολύ σημαντικό για το ίδιο να υφίσταται επιγενετικές διαφορές στις επιγενετικές αλλαγές στην ενδομήτρη ζωή από περιβαλλοντικούς παράγοντες και να ευθύνεται αυτό για πολλές νόσους που αναπτύσσουν αργότερα μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Αυτό θα το δούμε, είναι ακόμα πρόωρο. Τώρα, σε άλλες φυσιολογικές διεργασίες που αφορούν το θέμα μας, είναι επίσης η ανοχή στο έμβριο. Είναι αναγκαία η ανοχή για ανοχή στο έμβριο, συνύπαρξη εμβρυϊκού και μητρικού ανοσολογικού συστήματος. Έτσι, έχουμε υπερμεθυλίωση των μακροφάγων, δηλαδή τα παγώνουν τα μακροφάγα στην εμβριομυϊκή τριακή επιφάνεια και δεν έχουμε φλεγμονή. Επίσης, έχουμε υπομεθυλίωση του γονιδίου, δηλαδή το ενεργοποιούν το ρυθμιστικό γονίδιο στα πλακουντιακά κύτταρα σε σχέση με τα διαφοροποίητα στον ομφάλιο λόρο και έτσι έχουμε ανοχή του εμβρίου. Τέλος, από αυτή τη σειρά, μόλις γίνει μετά, αμέσως μετά τη γέννηση, αρχίζει η απομεθυλίωση του γονιδίου της ιντερφερόνης γάμα, CD4 κλπ, τα οποία είναι απαραίτητα να αναπτυχθεί η γραμμή βοηθητικών τύπου 1, που όπως ξέρετε είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των μικροβίων. Άρα η φύση τα έχει φροντίσει όλα. Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα επιγενωτικών αλλαγών από περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά την ενδομήτριο ζωή, όπως λέμε τον επιγενετικό προγραμματισμό του εμβρίου και ανάπτυξη αλλεργικών νοσημάτων. Καταρχάς, ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που μπορεί να επηρεάσουν. Είναι οι μητρικοί παράγοντες, φυσικά ο φαινότυπος, αν είναι αλλεργικός φαινότυπος και γονότυπος, θα επηρεάσει την ενδομήτριο περιβάλλον. Επίσης το στρες, ενδογενής παράγοντας στη μητέρα, που φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο, που όμως για επιγενετικό μηχανισμό δεν έχουμε ακόμη απόλυτα εντοπίσει. Έχουμε τους μητρικούς παράγοντες περιβαλλοντικούς, όπως είναι μικροβιακό φορτίο, κάπνισμα και παράγοντες λίπανσης, είναι φάρμακα που παίρνει η μητέρα, είναι διαιτητικοί παράγοντες. Επίσης, παράγοντες από το ίδιο το έμβριο, ο γονότυπός του και κυρίως οι πολυμερφισμοί του, που όπως είπαμε μπορεί να καθορίσουν το επιγονιδίωμα, το φύλλο, επίσης παράγοντες κατά τον τοκετό και μετά τον τοκετό. Να θυμόμαστε ότι οι επιγενετικές αλλαγές, κληρονομούμενες σημεί, μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε ηλικία και επηρεάζουν εμφάνιση, έναρξη κλπ. Νόσου.
Όμως το κυριότερο, το ανοσολογικό παράθυρο, όπως λέμε, είναι η ενδομήτρια ζωή και η διαρκέο τοκετός. Και το δεύτερο είναι η αμέσως μεταγεννητική. Εμείς θα σταθούμε λίγο σε αυτή τη φάση. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι αυτό που φαίνεται να αρχίζει να εξηγεί τη θεωρία της υγιεινής. Βρέθηκε επομένως ότι υπάρχει υπομεθυλίωση, δηλαδή ενεργοποίηση του CD4, που είναι ένας υποδοχέας φυσικής ανοσίας στον πλακούντα μητέρων, μόνο από το αγροτικό περιβάλλον, σε αντίθεση με αυτές από το αστικό, που μπορεί να αρχίζει να εξηγεί αυτή την επίδραση του αγροτικού περιβάλλοντος. Επίσης, μέσα τώρα το 2014, το Φεβρουάριο, βρίσκεται ότι και τα τάφρα θρεψιδικά είναι επίσης ενεργοποιημένα και υπομεθυλιωμένα στην ίδια κατάσταση. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι επιγενετικές αλλαγές και ατοπική δερματίτιδα. Βρέθηκε ότι στον ομφάλιο λόρο, στο αίμα ομφαλίου λόρου, τα τάφρα θρεψιδικά είναι μειωμένα και απομεθυλιωμένα και μεθυλιωμένα σε βρέφη, σε νεογνά, που προέρχονται από γονείς με ατοπικό ιστορικό ή με κάπνισμα μητέρας. Αλλά και πιο σημαντικό, στον πρώτο χρόνο ζωής, τα βρέφη και σε συσχέτιση κυρίως με το κάπνισμα μητέρας, είχαν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για ατοπική δερματίτιδα και για ανάπτυξη τροφών, ειδικής IgE στις τροφές. Τώρα, το ενδιαφέρον εδώ σε αυτή τη μελέτη είναι ότι ο προορισμός του αριθμού των τάφρα θρεψιδικών έγινε με τη μέτρηση του βαθμού απομεθυλίωσης του DNA, δηλαδή του FOXP3 γονιδίου, που είναι ένας αξιόπιστος δείκτης προσδιορισμού των σταθεροποιημένων, λειτουργικών, ρυθμιστικών κυττάρων στον ομφάλιο λόρο και στους ενήλικες. Άρα, είναι μια πολύ καλή μέθοδος. Τώρα, ένα τρίτο παράδειγμα και ατοπική δερματίτιδα είναι αυτός ο μεγενετικός μηχανισμός, το μικροRNA, όπου είχαμε πει και στην αρχή, το μη κωδικοποιούν, το οποίο βρέθηκε να είναι αυξημένο στο μητρικό αίμα, αλλά και στο αίμα ομφαλίλου λόρου, και σε συσχέτιση με προγεννητικό κάπνισμα, όπως βρέθηκε από την αυξημένη κονιτίνη στο αίμα της μητέρας, καθώς επίσης βρέθηκε να έχει και μεθυλιωμένα και μειωμένα τα τάφρα θρεψιδικά κύτταρα στο αίμα ομφαλίου λόρου. Και το πιο σημαντικό είναι ότι στα 3,5 έτη αυτά τα νεογνά είχαν αυξημένο κίνδυνο ατοπικής δερματίτιδας. Τώρα ας δούμε λίγα παραδείγματα για την επιγενετικές αλλαγές στην ενδομήτρια ζωή και ανάπτυξη άσθηματος. Εδώ έχουμε πάρα πολλές βιβλιογραφίες που υποστηρίζουν και δείχνουν ότι η μητρική έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες αποτελεί αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άσθηματος μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Δεν είναι περίεργο, από ό,τι είπαμε, αφού σε αυτή την περίοδο έχουμε ανάπτυξη αραγωγών και ανοσολογικού συστήματος. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν ενεχοποιηθεί είναι μέσω επιδημιολογικών ενδείξεων, μελετών σε πειραματόζωα και εξ βίβο σε ανθρώπους. Και είναι κυρίως κάπνισμα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογανάνθρακες, εξοικιακοί ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, μικροβιακή λίμωξη, μητρικό στρες, τροφικοί παράγοντες, αλλεργιογόνα. Πώς το κάνουν? Είναι όπως είπαμε, στην πρώιμη αυτή φάση δρούν μέσω DNA μεθυλίωσης, ιστονώνα και τηλίωση και το κάνουν, βλέπετε, με την καταστροφή του περιβλήματος, δηλαδή του επιγονιδιώματος, αφήνουν άθικτη την DNA αλυσίδα, όμως δεν την αφήνουν λειτουργικά άθικτη. Γιατί οι επιγενετικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που ρυθμίζουν κυρίως τα γονίδια των ανοσολογικών παραγόντων, όπως ήδη είπαμε, που είναι υπεύθυνα για την εγκατάσταση και συντήρηση της THT στροφής στους ανθρώπους, στους ασθματικούς ασθενείς και στους αλλεργικούς, και το κάνουν με θηλίωση, με διαταραχές ιστονών, με microRNA. Πώς το κάνουν? Προκαλούν κατακερματισμό και αναμόρφωση του γονιδιώματος σε ενεργά και μη ενεργά πεδία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροχρόνια αναλογών στα μεταγραφικά προγράμματα των ταφ κυττάρων και των αεραγωγών που ευθύνονται για την παθογένεια. Έτσι γεννιέται αυτό το νεογνό με ενδομήτριο αναπρογραμματισμό τόσο στα δεντρητικά, στα μακροφάγα, στα ταφ λυμφοκύτταρα, στο επιθυλιακά κύτταρα και αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξη άσθηματος, βαρύτητα άσθηματος και ανθεκτικότητα στα στεροειδή. Ήθελα να σταθώ μισό λεπτό στο κάπνισμα τσιγάρου, σε όλους μας γνωστό.
όπου θα αναφερθώ σε 2-3 πολύ σύντομα μελέτες που είναι πιο τεκμηριωμένες. Εδώ στο ΤΣΕΣ το 2012 μελετήθηκε το μητρικό κάπνισμα στην περιγεννητική περίοδο και παιδιακό άσθημα στα 4 έτη. Εδώ μελέτησαν την εμβρυϊκή έκθεση στο μητρικό και πατρικό κάπνισμα και τον κίνδυνο συρρήτουσας αναπνοής στην προσχολική ηλικία, στα 4 έτη. Εδώ βλέπουμε αν αυτή είναι η γραμμή με τα πόσα επεισόδια είχαν τα παιδιά χωρίς καπνίζοντες γονείς. Εδώ βλέπουμε στα 4 έτη ότι το ενδομητρικό κάπνισμα ήταν αυτό που σχετίστηκε περισσότερο για μεγαλύτερη αύξηση και εγκατάσταση. Και εδώ είναι μόνο στην μεταγεννητική και εδώ είναι συνδυασμός. Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές συνέκριναν και την επίδραση της προωρότητας σε σχέση με το κάπνισμα μητέρας και βρήκαν ότι βασικά η προωρότητα δεν έπαιξε ρόλο. Είναι το κάπνισμα το ενδομητρικό της μητέρας που προκάλεσε την συχνότητα αυτή. Το προγεννητικό μητρικό κάπνισμα φτάνει τουλάχιστον μέχρι την εφηβεία και έχουμε μειωμένη πνευμονική λειτουργία στα 14 έτη. Και τέλος, η ενδομήτρια έκθεση στο κάπνισμα τσιγάρου συνδέεται με μειωμένη απάντηση στα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή στα παιδιά με άσθημα, δηλαδή ανθεκτικό άσθημα. Να πούμε μια κουβέντα για την ενδομήτρια έκθεση στον καπνό τσιγάρου, για το μηχανισμό. Ο μηχανισμός δεν είναι απόλυτα γνωστός, πιθανώς να είναι κι άλλοι, αλλά οπωσδήποτε έχει βρεθεί ότι το προγεννητικό κάπνισμα επηρεάζει τη σφαιρική και την ειδική για το γονίδιο μεθυλίωση. Από αυτή τη μελέτη όμως πολύ σημαντικό είναι τούτο, ότι η επίδραση του καπνίσματος διαφοροποιείται από τα αποτοξινωτικά του καπνού γονίδια, δηλαδή τη glutathione transferase, δηλαδή ο πολυμορφισμός των γονιδίων μπορεί να παίξει ρόλο ποιος θα προφυλαχτεί και ποιος θα έχει πρόβλημα. Να πω μια κουβέντα για την επίδραση μητρικού διαιτολογίου στην ανάπτυξη του παιδικού άσθηματος μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Πάρα πολλοί έχουν παράγοντες ενοχοποιηθεί. Το φιλικό οξύ, βιταμίνη D και Ε, ωμέγα 3, ωμέγα 6, προβιωτικά. Όμως πιο τεκμηριωμένο αυτή τη στιγμή είναι το φιλικό οξύ, όπου, όπως ξέρετε, συμβάλλει στη σύνθεση πυρηνικού οξέως και πρωτεϊνών με την παροχή μεθυλικών ομάδων. Και δίνεται, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς, συμπληρωματικά στις έγκυες γυναίκες για την προστασία από διαταραχές νευρικού συστήματος και καρδιάς. Βρέθηκε στα 3-5 έτη ζωής αυξημένος κίνδυνος άσθηματος σε παιδιά με αυξημένα μητρικά επίπεδα φιλικού οξέως. Αυτή ήταν μια μεγάλη μελέτη, 32.000 παιδιά, φιλανδική μελέτη, και ο μηχανισμός θεωρείται ότι επειδή το φιλικό οξύ είναι δότης μεθυλικών ομάδων, οδηγεί σε αυξημένη DNA μεθυλίωση. Αυτό σε μελέτες σε πειραματόζωα δείχνει ότι οδηγεί σε καταστολή έκφρασης ρυθμιστικών γονιδίων στο πνευμονικό ιστό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση εδώ, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο μετά. Και πριν να τελειώσω, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός του τοκετού. Το γεγονός του τοκετού είναι πολύ πιο γνωστό στους μευτήρες, βέβαια, και είναι το στρες της γέννησης, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο της ζωής. Όμως αυτό θεωρείται F-stress, δηλαδή καλό στρες, και μάλιστα σε μια πολύ ωραία δημοσίευση στον Scientific American το 1986, οι συγγραφείς λένε ότι το στρες του ταξιδιού μέσω του γεννητικού σωλήνος δεν είναι ευλαβερό, αυτό ήταν αναμενόμενο, στα περισσότερα νεογνά και βρέφη, και μάλιστα η μεγάλη έκρηξη παραγωγής στρες ορμονών που είναι οι κατεχολαμίνες, αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, που εκλείει αυτό το στρες, είναι πολύ σημαντικό στην επιβίωση του νεογνού μετά την μόλις βγει στον έξω κόσμο. Και μάλιστα μέτρησαν κατεχολαμίνες στη γέννηση και βλέπει κανείς συγκριτικά την ποσότητα σε σχέση με ενήλικες σε ηρεμία, άνδρες σε σάουνα, γυναίκες σε τοκετό, άνδρες σε άσκηση, ακόμα και ασθενή με θεοχρωμοκύτταμα που, όπως ξέρετε, παράγει κατεξοχήν κατεχολαμίνες. Τώρα, αυτές οι κατεχολαμίνες δεν είναι άπραγες, κάνουν τεράστιες προσαρμοστικές επιδράσεις κατά τον τοκετό. Έτσι βελτιώνουν την αναπνοή, με αυξημένη απορρόφηση πνευμονικού υγρού, αυξάνουν την ενδοτικότητα του πνεύμονος και αυξάνουν τη βροχοδιαστολή. Επίσης, προστατεύουν καρδιά και εγκέφαλο με αλλαγή της αιματικής ροής στα ζωτικά όργανα και κινητοποιούν ενέργεια από το ύπαρ. Εδώ βλέπει κανείς μια μικρή
ένα μικρό παράδειγμα, πνευματική ενδοτικότητα και είδος τοκετού. Βλέπουμε στο φυσιολογικό τοκετό, στην κεσαρική τομή. Πριν 4 ώρες πριν την έναρξη τοκετού, αρχίζει η αύξηση κατεχολαμινών και η αύξηση ενδοτικότητας πνευμόνων. Εδώ είναι, zero, είναι η ηλικία γέννησης, 2 ώρες μετά αυξάνει και εδώ είναι η κεσαρική τομή, όπου βλέπει κανείς το υγρό ακόμη παραμένει. Πριν 4 ώρες δεν έχει αρχίσει ακόμα, είναι πολύ χαμηλότερο και σε 2 ώρες δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που είναι στο φυσιολογικό νεογνό. Τώρα, η κεσαρική τομή, όπως θα ξέρετε, έχει συσχετιστεί σε πάρα πολλές μελέτες με αύξηση άσθηματος και ρινίτιδας. Έχει συσχετιστεί κυρίως επειδή η χλωρίδα παρακάμπτεται, η χλωρίδα του κόλπου, η φυσιολογική, και έτσι δεν έχουμε αυτή την επίδραση της φυσιολογικής χλωρίδας. Όμως φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί έχει βρεθεί και αυξημένη DNA μεθυλίωση στο αίμα ομφαλίου λόρου μετά από κεσαρική τομή. Και βλέπει κανείς, εδώ είναι στο φυσιολογικό τοκετό, εδώ είναι στο κεσαρική τομή και αυξάνει σιγά σιγά. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που θα έπρεπε να φτάσει. Υπάρχει κι άλλη μία μελέτη, η οποία δεν το υποστηρίζει αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το κρίνει κανείς, επειδή δεν έχουν μετρηθεί η μεθυλίωση των ειδικών γονιδίων. Άρα αυτά είναι ακόμη υπό μελέτη. Όμως, ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικά, έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη παγκόσμια μελέτη, η οποία μελετάει την επίδραση του τοκετού στο νεογνικό επιγονιδίωμα και τις συνέπειες, κυρίως παραγόντων όπως είναι η χορήγηση συνθετικής οξυτοκίνης, κεσαρικής τομής και χρήσης αντιβιωτικών, κυρίως προφυλακτικά στην κεσαρική τομή, γιατί υπάρχουν ενδείξεις που πρέπει να μελετηθούν και να τοποθετηθούν. Τέλος, να πούμε ότι οι επιγεννητικοί μηχανισμοί έχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και πολλές προκλήσεις. Είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της αύξησης των αλλεργικών νοσημάτων? Πόσο διαρκούν, είναι μόνιμοι? Ξέρουμε ίσως ότι η υπομεθυλίωση της μονοαμινικής οξυδάσης τύπου Β στα περιφερικά κύτταρα των καπνιστών διαρκεί πάνω από 100 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Και ένα σημαντικό για τους παιδιάτρους είναι το κάπνισμα της μητρικής γιαγιάς. Κατά την κοίηση της μητέρας, χωρίς η μητέρα να καπνίζει, αυξάνει τον κίνδυνο του παιδικού άσθηματος στους απογόνους. Τέλος, είναι αναστρέψιμη? Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχουμε ένα χαρούμενο, χαρμόσυνο μήνυμα θα έλεγα, ότι μετά από υπογλώσσια νοσοθεραπεία για τροφικά ή περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, τα ρυθμιστικά κύτταρα αυξάνουν, χάνουν τη μεθυλίωση στο FOXP3 γονίδιο, και που είναι το σταθερό, όπως είπαμε, φαινότυπος ρυθμιστικός, και έτσι προκαλούν μόνιμη ανοχή στο αλλεργιογόνο, μειωμένη IgE, μειωμένη αντίδραση πασεοφύλων. Τώρα, πόσο διαρκεί? Ξέρουμε ότι διαρκεί τουλάχιστον 5-10 χρόνια, θα δούμε μετά την ανοσοθεραπεία. Συμπερασματικά, οι επιγενετικοί μηχανισμοί, λόγω του εύπλαστου χαρακτηριστικού του επιγονιδιώματος, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στις φυσιολογικές διεργασίες, όσο και στην ανάπτυξη νόσου. Οι ενδείξεις αυξάνουν ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τον επιγενετικό προγραμματισμό του νοσολογικού συστήματος και των πνευμόνων στο έμβριο, με αποτέλεσμα την τροποποίηση του φαινοτύπου και την αύξηση κινδύνου για ανάπτυξη αλλεργικής νόσος στη μετέπειτα ζωή. Φυσικά, είναι εμφανές περαιτέρω αύξηση της γνώσης μας σχετικά με το πότε και πώς δρούν οι μηχανισμοί αυτοί. Αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στα μέγιστα στη βελτίωση τόσο της πρόληψης όσο και της θεραπευτικής παρέμβασης στα αλλεργικά νοσήματα. Ευχαριστώ.